Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριο Νίκος Αναστασιάδης, θα ήθελε να εκφράσει την ιδιαίτερη του ικανοποίηση για την αποπεράτωση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις και την κατάθεση του τελικού πορίσματος στο Γενικό Εισαγγελέα. Πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα μέλη της Επιτροπής επετέλεσαν με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο μέσα σε δύσκολες συνθήκες και για το οποίο τους οξίζουν συγχαρητήρια. Τα πρώτα σχόλια, χωρίς να έχουμε το ολοκληρωμένο κείμενο των πορισμάτων, με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής, κυρίου Μύρωνα Νικολάτου, είναι πως η κατάθεση του πορίσματος κλείνει ή οφείλει να κλείσει ένα παρατεταμένο κύκλο πολιτικής έντασης και τοξικού κλίματος που κατά κύριο λόγο στοχοποιούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνησή του. Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι πως μέσα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής αποκαθίστανται τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και από τα όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μύρωνα Νικολάτου, ανέφερε, προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι υπήρξαν λανθασμένες ερμηνείες του νόμου, κενά, αδυναμίες και λοιπές πλαίσιο εποπτικού ελέγχου, δεν καταλογίζεται δόλος ή αξιόπινες πράξεις στα εκάστοτε υπουργικά συμβούλια. Συνεπώς, χωρίς καμιά πρόθεση σύγκρουσης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι επιμήνες απαξιωτικοί ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, οι προσωπικές επιθέσεις και η κατασυκοφάντηση με στόχο την απαξίωση του Προέδρου έχουν καταρρεύσει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού μελετήσει εντελεχώς το πόρισμα της Επιτροπής, θα επανέλθει με αυτοκριτική διάθεση, με στόχο όχι την άρνηση των οποιονδήποτε ευθυνών, αλλά την ανάληψη της ευθύνης που τα αναλογεί. Το δεδηλωμένο της αποφασιστικότητας και βούλησης του Προέδρου καταγράφεται με την απόφαση πρώτο για τον οριστικό τερματισμό του προγράμματος, δεύτερο τη συμμόρφωση στις συστάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής και τρίτο τη σύσταση της Επιτροπής Ανάκλησης Παρανόμων Πολιτογραφήσεων. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και γι' αυτό χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα προκειμένου να διωχθούν αδιακρίτως όσοι εμπλέκονται στην κατάχρηση ενός προγράμματος που στόχο είχε την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του λαού.